Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μιας και μέσα στη λίστα όλων αυτών των υπηρεσιών και των οργανισμών του Δημοσίου που φαίνεται ότι θα καταργηθούν είναι και αυτή που αφορά το Ινστιτούτο Γεωτεχνικών Μελετών, το λεγόμενο ΙΓΜΕ. Έχουμε δυνατότητα και φιλοξενούμε ζωντανά εδώ στο στούντιό μας τον κύριο Κιμουσίδη, το οποίο είναι και αντιπρόεδρος του ΓΙΟΤΕΕ Θράκης. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω βέβαια τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την ίδια τη χώρα, αλλά και για την περιοχή ευρύτερα, κύριε Κιμουσίδη. Κυρία Σόκου, βρισκόμαστε κατά μεσής του καλοκαιριού, στα τέλη του Δευτέρου μήνα του καλοκαιριού. Διακρίνεται μια χαλαρότητα σε όλους τους συμπολίτες μας, μπάνια, άδειες, προσπαθούν να χαλαρώσουν από όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Και όμως η ελληνική κυβέρνηση παράγει έργο. Παράγει πολύ έργο, προσπαθεί μέχρι τις 5 Αυγούστου να συγχωνεύσει και να καταργήσει μια πληθώρα οργανισμών. Και βεβαίως δεν θα λέγαμε όχι αν όλοι αυτοί οι οργανισμοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων παρασιτούν εις βάρος όλων των πολιτών, τους πληρώνουμε και δεν έχουν καν λόγο ύπαρξης. Αλλά το ζήτημα είναι και αυτό αντιτιθέμεθα, όταν βλέπουμε να καταργούνται οργανισμοί οι οποίοι υπάρχουν εδώ και δεκαετίες και οι οποίοι είχαν ένα και μοναδικό στόχο, την έρευνα, τη μελέτη με σκοπό την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Και αναφέρουμε χαρακτηριστικά τη συγχώνευση του ΙΓΜΕ, του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, με τον ΟΠΕΓΕΠ, ο Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, και με τον Οργανισμό Δήμητρα που ήταν για τη γεωργική απασχόληση. Επουδενή. Έχω την αίσθηση ότι το Δήμητρα δεν θα καταργηθεί. Δηλαδή θα συγχωνευτεί με τους άλλους. Συγχωνεύονται αυτά τα τρία σε έναν φορέα και θα ανήκουν κεντρικά στο Υπουργείο. Δηλαδή το βάρος πλέον θα το φέρουν τα Υπουργεία. Οι υπάλληλοι τους θα τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία ενός έτους και λέει ρητά, επειδή είναι ΝΥΠ ΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είναι από τα παλαιότερα νομικά πρόσωπα, σαν ΙΓΜΕ, υφίσταται από το 1976. Με άλλη ονοματολογία, αλλά με τον ίδιο ακριβώς σκοπό, υφίσταται από το 1952. Είναι από τους πιο παλιούς δημόσιους φορείς, οι οποίοι είχαν ένα και μοναδικό σκοπό, την έρευνα και την μελέτη των γεωεπιστημών και όλου του γεωλογικού πλούτου, όλου του υποβάθρου, των ορυκτών, των ανανεώσιμων πόρων, της γεωθερμίας, όλα αυτά έχουν κάνει μια τεράστια υποδομή όλοι οι υπάλληλοι όλες αυτές τις δεκαετίες. Μιλάμε για μια υποδομή η οποία έχει κοστίσει πάρα πολύ στον ελληνικό λαό και η οποία έπρεπε να διατηρηθεί. Γιατί τώρα η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη μέσα από την εκμετάλλευση της ενέργειας, του υπόγειου ορυκτού πλούτου, των μεταλλευμάτων, της γεωθερμίας. Βλέπουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο νέος υπουργός ΠΕΚΑ, ο κ. Παπακωνσταντίνου, υπέγραψε την Ελληνικός Χρυσός Ανώνυμος Εταιρεία στη Χαλκιδική και είπε ότι περίπου σε ένα μήνα από σήμερα η Χρυσορυχία Θράκης Ανώνυμος Εταιρεία στο Πέραμα θα ξεκινήσει δουλειά. Έχει δώσει ήδη την άδεια για την εκμετάλλευση των 4 γεωθερμικών πεδίων στην Τέρνα Ενεργειακή το ΠΕΚΑ. Και τώρα έρχεται να καταργήσει αυτόν τον οργανισμό, ο οποίος ήταν το άγρυπνο μάτι του κράτους απέναντι στους ιδιώτες που θα έρθουν να επενδύσουν τα χρήματά τους. Αυτό το γεγονός ότι θα συγχωνευτεί δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα διατηρηθεί ουσιαστικά και σαν αρμοδιότητες, απλά θα είναι ένας χώρος περιορισμός των εξόδων και όλα αυτά. Δηλαδή καταργείται, δεν υφίσταται πλέον το ΙΓΜΕ, δεν υφίσταται η θέση του, δεν υφίστανται οι μελέτες του. Δεν θα γίνονται όλα αυτά. Οι μελέτες τους υφίστανται, δεν μας έχουν πει σε ποια χέρια θα περιέλθουν. Στον νέο φορέα, ίσως σε κάποιον άλλον εποπτεύοντα φορέα, γιατί από το φθινόπωρο θα έχουμε έναν επόπτη σε κάθε υπουργείο και σε κάθε οργανισμό από την Τρόικα. Οπότε το πράγμα αλλάζει. Και κυρίως οι εργαζόμενοι. Δεν μίλησε κανένας για τους εργαζομένους. Εργαζομένοι επί δεκαετίες, με οικογένειες, με υποχρεώσεις, τους θέτουν σε εργασιακή εφεδρεία για ένα χρόνο. Και αν δεν βρούνε δουλειά σε άλλη δημόσια υπηρεσία, γιατί τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν αορίσει του χρόνου υπαλλήλους, είναι στη χειρότερη κατάσταση. Αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο, δηλαδή αν δεν βρουν στον ένα χρόνο εργασιακής εφεδρείας δουλειά σε άλλο δημόσιο οργανισμό ή στον ιδιωτικό τομέα, να τους απολύσουν. Πόσος κόσμος θα βρεθεί σε αυτή τη θέση? Μιλάμε για κάποιους εκατοντάδες υπαλλήλους, μιλάμε για κάποιους γεωτεχνικούς, γεωλόγους, επιστήμονες, μιλάμε για σχεδιαστές. Οι οποίοι στο τέλος θα καταλήξουν, μου φαίνεται, στους ιδιώτες, διότι δεν θα μπορούν να βρουν δουλειά. Σε ποιους ιδιώτες, σε ποιο ιδιωτικό τομέα? Αυτό λέω, σε οποιονδήποτε αναπτυχθεί. Δηλαδή, υπάρχει ιδιωτικό τομέα σήμερα? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Τον έχουν αφαιμάξει με τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρει το τελευταίο διάστημα. Έχουν αφαιμάξει τον ιδιωτικό τομέα. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά αναρωτιόμαστε και ποια θα είναι και η λειτουργία σήμερα του ΓΙΟΤΕΕ Θράκης. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι συγκοινωνούντα δοχεία ή όχι. Τώρα σε περιφερειακό επίπεδο αν πηγαίνουμε, αν πάμε. Τόσο κεντρικά το Διοικητικό Συμβούλιο, το 15 μελές του ΓΙΟΤΕΕ, όσο και το ΓΙΟΤΕΕ Παράρτημα Θράκης,
προσπαθούμε να αντισταθούμε όλα τα μέσα που έχουμε στα χέρια μας, με τα διαβήματα, γραπτός, με επιστολές στα Υπουργεία, αλλά όλα είναι λυμένα. Δεν νομίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Ο κύριος Πάγκαλος υλοποιεί επακριβώς τις επιταγές της Τρόικας, του Πρωθυπουργού, όπως και να το πούμε, είναι μια πολιτική. 75-90 θα είναι οι οργανισμοί που καταργούνται. Καταργούνται μέχρι τις 5 Αυγούστου. Είναι ο χρονικός ορίζοντας. Μας έχουν βρει λίγο χαλαρούς. Νομίζουν ότι μέσα στη θερινή ραστών οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κι όμως οι Έλληνες είναι ενημερωμένοι, αλλά δεν νομίζω να λογίζουν την άποψή μας. Mm-hmm. Αυτό πάντως το τονίζω. Τώρα που κοιτάμε να αξιοποιήσουμε όλους τους υπόγειους, τον ορυκτό πλούτο, όλα τα μεταλλεύματα, τη γεωθερμία στην περιοχή, το Δέλτα του Εύρου, το Δέλτα του Νέστου, η Σαμοθράκη, Χίος, τα γεωθερμικά πεδία σε μεγάλα βάθη. Τώρα ερχόμαστε να καταργήσουμε το δημόσιο φορέα, ο οποίος θα υποπτεύει που έχει την υποδομή και θα μπορεί να ελέγξει τους ιδιώτες που θα έρθουν να επενδύσουν τα χρήματά τους και να βγάλουν χρήματα από αυτό το πλούτο, ο οποίος επί δεκαετίες κρυβόταν στα έγκατα της γης, σε όλη την ελληνική επικράτεια και ποτέ δεν είχε εκμεταλλευτεί. Είναι ένα θέμα πάντως που σίγουρα θα το δούμε, πάντως όχι μόνο για την κατάργηση του ΙΓΜΕ, γιατί υπάρχουν, είπαμε, και πολλοί δημόσιοι φορείς άλλοι. Αυτό το θέμα της εργασιακής ευεδρίας θα το δούμε πολύ έντονα. Και σε άλλους πολύ οικείους φορείς κοντά μας. Μιλάμε τώρα για τον ΟΣΚ, ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων. Αυτό και αν ήταν συγχωνεύεται στα χέρια, με τη ΔΕΠΑΝΟΜΗ, η οποία είναι η δημόσια επιχείρηση ανεγέρσεως νοσοκομειακών μονάδων, και με την ΘΕΜΙΣ κατασκευαστική που κατασκευάζει τα δικαστικά κτίρια. Τα κάνουν όλα σε ένα. Τώρα μιλάμε για φορείς. Δεν ήταν ο ΠΑΣΑ ένας οργανισμός που δεν είχε λόγο. Κύριε Γιουμουσίδη, υπάρχει και κόσμος ο οποίος λέει, εντάξει, και για ποιο λόγο να υπήρχαν τρεις διαφορετικοί φορείς, αφού κάναν ουσιαστικά το ίδιο έργο, δηλαδή σηκώναν κτίρια. Θα πείτε, άλλο το ένα έργο, άλλες μελέτες το ένα, άλλες μελέτες το άλλο. Ναι, αλλά τουλάχιστον οι εργαζόμενοι, ας συνεργαστούν μεταξύ τους, τουλάχιστον να περιορίσουν τα έξοδα, γιατί είναι πολλά και τα έξοδα, έτσι, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Είναι δηλαδή, πραγματικά βλέπεις πολλά και διαφορετικά και δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς. Γιατί η αλήθεια να λέγεται, το αρρωστημένο αυτό κράτος, όχι οι υπάλληλοι, αλλά ήταν πραγματικά πάρα πολύ σπάταλο, ναι, σε πολλά σημεία. Ναι, ναι, με αποτέλεσμα σήμερα να κλαίμε, δηλαδή δίπλα στα ξερά, να καίγονται δυστυχώς και τα χλωρά. Τώρα έχει ξεκινήσει το αντίστροφο. Δεν κοιτάμε τίποτα. Τώρα τα συγχωνεύουμε και τα καταργούμε όλα. Τώρα απλά δεν κοιτάμε την αναγκαιότητα ύπαρξης ή την αχρησία κάποιων. Τώρα τα καταργούμε όλα για όλα. Αλλά τώρα να δώσουμε και μια χαρούμενη νότα, μια χρηστική πληροφορία τρόπον την για την περιοχή μας. Βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 11 Ιουλίου η ανάρτηση του δασικού χάρτη της τοπικής κοινότητας Άνθειας της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, οι οποίοι δασικοί χάρτες θα εκτίθενται μέχρι τις 29 Αυγούστου για 45 ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου οι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ένομο συμφέρον στην περιοχή, να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, αν υπάρχουν, δηλαδή αν το χαρακτήρισαν δάσος και είναι η δικιά τους ιδιοκτησία το χωράφι, να υποβάλουν ένσταση αντίρρηση κατά της απόφασης. Και μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου πάει η ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων για όσους μένουν στην Αλλοδαπή. Μιλάμε για μια πολύ θετική εξέλιξη για την περιοχή. Είναι μια από τις τρεις περιοχές όλης της χώρας που έχει ξεκινήσει η ανάρτηση δασικών χαρτών. Είναι και ο νομός Καβάλας, συγκεκριμένα η περιοχή του Ξεριά, και στα λεχενά του νομού Ηλίας. Έχει γίνει αρχή. Να και σε κάτι που ήρθαμε πρώτη, σε κάτι ευχάριστο, βεβαίως. Έτσι. Έχει δει με πολύ καλό μάτι το δασικό κτηματολόγιο πλέον το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σχεδιάζει άλλους περίπου 130 ΟΤΑ περιοχές, δηλαδή, να εντάξει στο κτηματολόγιο από το φθινόπωρο. Να επικαιροποιήσει κάποιους δασικούς χάρτες οι οποίοι ήταν στα συρτάρια τόσα χρόνια και δεν είχαν εκτεθεί. Έχει αλλάξει χώρα από τότε που υπήρχαν. Είναι ένα πολύ καλό αναπτυξιακό εργαλείο. Χωροθετούνται τα δάση, δασικές εκτάσεις, ιδιοκτησίες, συνεπικουρείς στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου που κάποτε πρέπει να τελειώσουμε σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούν οι γείτονές μας προδεκαετιών, γείτονες πολύ πιο πίσω από εμάς οικονομικά, σε οικονομικούς δείκτες, και να έχουν ήδη Εθνικό Κτηματολόγιο, και εμείς ακούμε να το αναζητούμε, καταβροχθίζοντας τα κοινοτικά κονδύλια της Ευρώπης για το κτηματολόγιο. Και το επαναλαμβάνω ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο πλέον για. Οπότε και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν αναρτημένους τους συγκεκριμένους χάρτες, ναι, και να μπορούν να κάνουν. Πού είναι αναρτημένοι οι χάρτες, βεβαίως. Είναι στη Διεύθυνση Δασών Ομού Εύρου, επί της Κανάρη 12, στην Αλεξανδρούπολη, στο Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης της ΚΡΑ 1, στο Δημοτικό Κατάστημα της Αλεξανδρούπολης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, και στην τοπική κοινότητα της Άνθειας. Στις δύο υπηρεσίες που είπατε στην αρχή, μακάρι να δούμε προσωπικό. Να, μερικές υπηρεσίες που πραγματικά θέλουν προσωπικό, κύριε Γιουμουσίδη. Ακριβώς, ακριβώς.
Ακριβώς. Δηλαδή, καλή και η δασική χάρτα, αλλά να υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι προστατεύουν, στοχεύουν, υλοποιούν, οραματίζονται. Δεν υπάρχουν πλέον. Η υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών έχει υπερβεί και το 60% αναειδικότητα. Είναι τραγική κατάσταση. Και βεβαίως για όσοι είναι χρήστες του ίντερνετ, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να δουν τους χάρτες, στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγια Ανώνυμος Εταιρεία και φυσικά στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Στράκη, στο ιστολόγιο της. Να σας ευχαριστώ και θερμά. Και φυσικά για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάνε στο τηλέφωνο στη Διεύθυνση Δασών Εύρω 25 51 031 967. Απόλυτα ενημερωμένος και απόλυτα ενημερωτικός. Καλό βράδυ, κυρία Σόκου. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, όπου φύγει για τους Αλεξανδροπολίτες αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν το Σαββατοκύριακο επέλεξαν να καταφύγουν σε παραλίες. Με το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου, δεν υπήρχε αμμουδιά στην περιοχή που να μην φιλοξενούσε λουόμενους, οι οποίοι κάτω από τον καυτό ήλιο έκαναν βουτιές για να δροσιστούν. Τόσο οι οργανωμένες πλάσεις ήταν γεμάτες από κόσμο, όσο και οι ακτές που δεν είναι οργανωμένες, αφού και λόγω της μείωσης των εσόδων μιας οικογένειας, πολλοί επέλεξαν να στήσουν τις δικές τους ομπρέλες στις πλάζες. Βλέποντας το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 36 βαθμούς Κελσίου, οι Θρακιώτες ξεχύθηκαν στις πλάτες της Αλεξανδρούπολης, ψάχνοντας απεγνωσμένα για μια ανάσα δροσιάς δίπλα στη θάλασσα. Οι βουτιές και τα παγωμένα ροφήματα έδιναν και έπαιρναν με πρωταγωνιστές τα μικρά παιδιά, που εκτός από τα κατορθώματά τους εντός της θάλασσας είχαν και άλλες ασχολίες, όπως για παράδειγμα το παιχνίδι με την άμμο και τα κουβαδάκια τους. Οι μεγάλοι κάτω από τη σκιά απολάμβαναν τον καφέ τους, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα διάλειμμα από το άγχος και τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Όπως επεσήμαναν, κάθε χρόνο επιλέγουν να επισκέπτονται την παραλία της Αγίας Παρασκευής, στην οποία θα πρέπει να γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις, καθώς την επισκέπτονται και πάρα πολλοί τουρίστες. Είναι πολύ ωραία, η θερμοκρασία είναι θαυμάσια, ο κόσμος δεν έχει ακόμη πάρα πολύ, άρα είναι μια χαρά. Βλέπουμε όλο και περισσότεροι επιλέγουν την παραλία της Κερκίδας. Πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες παραλίες της περιοχής μας εδώ. Βέβαια χρειάζονται να γίνουν κάποιες υποδομές, λίγο περισσότερη βαρύτητα στην καθαριότητα. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια παρέμβαση. Πάντα για Παρασκευή, γιατί μου αρέσει το βάθος του νερού. Και μου αρέσει το βάθος του νερού γιατί κολυμπάω και δεν παραμένω στην παραλία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κολύμπι, μ' αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, μ' αρέσει που ζω στην Αλεξανδρούπολη. Δεν την αλλάζω με τίποτα, ούτε τη θάλασσά της, ούτε και την πόλη μου. Θεωρώ όμως ότι λείπει αξιοποίηση και δεν ξέρω γιατί. Δεν υπάρχει υποδομή, δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμη υποδομή στην Αλεξανδρούπολη, στις παραλίες της. Πιστεύω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και να προσελκύσει πολύ τουρισμό η Αλεξανδρούπολη, γιατί η θάλασσά της είναι πάρα πολύ όμορφη, οι παραλίες της πάρα πολύ όμορφες, έχει να δείξει πάρα πολύ ομορφιά. Μπορεί να αξιοποιηθεί και τα αρχαία της, ο αρχαιολογικός της τουρισμός. Απλά, έτσι απλά, Αγία Παρασκευή. Για ποιο λόγο Αγία Παρασκευή και όχι σε άλλες παραλίες? Βολεύει, είναι οργανωμένη, έχει και χώρους για να παρκάρεις, έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση εδώ πέρα με τα σκίαστρα, τις ξαπλώστρες, το σέρβις, όλοι. Τι είναι πάρα πολύ να αντιμετωπίζουμε? Μια βουτιά και ξανά πάλι στη σκιά. Παγωμένο φραπέ και ομπρέλα. Και αυτά χρειάζονται. Όπως βλέπετε, τα έχουμε ήδη. Βλέπουμε πολύ κόσμο συγκεκριμένη παραλία και ξένους τουρίστες εδώ στην περιοχή. Ναι, είναι αλήθεια. Αν θα δείτε, έχει πάρα πολλούς Βουλγάρους, έχει και Γερμανούς έχω εντοπίσει, αλλά πάρα πολλοί ξένοι ήδη είναι εδώ ανάμεσά μας και μαζί μας. Δεν ήταν λίγοι όμως και αυτοί που δούλευαν κάτω από τον καυτό ύλο εξυπηρετώντας τους λουόμενους. Ωστόσο, όπως τόνισαν, πρόκειται για μια διασκεδαστική δουλειά, αφού δικαιούνται μια βουτιά στη θάλασσα. Είναι πολύ ωραία τα πράγματα. Πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ ζέστη. Ο κόσμος από την Αλεξανδρούπολη διαλέγει να έρθει εδώ επειδή έχουμε πολύ ωραία θάλασσα, πολύ ωραία θέα και από πίσω, όπως βλέπετε, μπορείτε να άνετα και δείτε τη Σαμοθράκη, το νησί. Και έχουμε κόσμο από εδώ εξωτερικό που έρχονται από Βουλγαρία, από Τουρκία, από Πολωνία και Γερμανία.